ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα μαζί για να μιλήσουμε για τη ζωή του Οσίου Γέροντος Γεωργίου Κασλίδη. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μπει στην ενότητα όπου πνευματικά τέκνα του Οσίου Γεωργίου Κασλίδη μας μιλούν για τη φιλανθρωπία, τη φιλαδελφία, φιλοτεκνία και φιλοξενία του. Συνεχίζουμε και σήμερα με αυτές του τις αρετές. Στην κατοχή εργάστηκε και χειρονακτικά στη Δράμα για να συνδράμει σε φιλανθρωπίες. Έπαιρνε και άλλους μαζί του και κατέβαιναν από το μοναστήρι στην πόλη και πήγαιναν σε σπίτια πιστών χριστιανών πνευματικών του τέκνων. Εκεί ετοίμαζαν με κάθε φροντίδα αρκετό φαγητό σε καζάνια. Ο Όσιος έστελνε με ανθρώπους του το φαγητό στους πεινασμένους φυλακισμένους, προειδοποιώντας τους. Αν σας ρωτήσουν ποιος σας έστειλε, να λέτε από το χωριό Σύψα. Το Πάσχα έβαφε πολλά κόκκινα αυγά και μαζί με τις ευχές του τα μοίραζε στους χωρικούς. Τα μικρά παιδιά τα αγαπούσε όλους ιδιαιτέρως. Τους έδινε απλόχερα αυγά, καραμέλες και γλυκίσματα. Πριν τις μεγάλες εορτές αγόραζε ενδύματα και υφάσματα και τα έστελνε σε φτωχές οικογένειες. Έλεγε σε εκείνον που τα πήγαινε «Να μη σε δει κανείς όπου πηγαίνεις». Κάποιος είχε φέρει στον Όσιο ένα σακί βαμβάκι. Εκείνες τις ημέρες είχε πάει στο μοναστήρι ένας παπλωματάς. Ο Όσιος μόλις τον είδε, χάρηκε που τον είδε και χαμογελώντας του είπε «Το βαμβάκι δικό σου, το σακί δικό μου». Χαιρόταν να δίνει. Τίποτε δεν κρατούσε για τον εαυτό του. Μία νεαρή, περίπου 14 ετών, ήταν στενοχωρημένη που λόγω της μεγάλης φτώχειας της οικογένειάς της δεν μπορούσε και εκείνη να αγοράσει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια όπως είχαν οι εξαδέλφες της. Την επιθυμία και τη στενοχώρια της αυτή δεν την ανέφερε σε κανέναν. Μία ημέρα πήγε ο Όσιος στο σπίτι του στο φτωχικό. Με ένα βλέμμα όλο καλοσύνη, τρυφερότητα και αγάπη της ένευσε να τον πλησιάσει. Έβγαλε από την τσέπη του ένα κουτάκι και της το πρόσφερε. Όταν το άνοιξε, δεν πίστευε στα μάτια της. Ήταν ένα ωραίο ζευγάρι ολοκένουργια σκουλαρίκια, δώρο ειδικά για εκείνη. Την πρόλαβε η αγάπη του. Η χαρά της ήταν αφάνταστη. Η πράξη αυτή έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της και την καρδιά της για πάντα. Η αγάπη του Οσίου δεν μετριόταν. Ενδιαφερόταν και για τις λεπτομέρειες. Φεύγοντας η κόρη αυτή με τη μητέρα της για τη Γερμανία, εξέταζαν αν πήραν όλα τα απαραίτητα πράγματα μαζί τους. Τότε ξαφνικά άκουσε ένα τάκ. Ήταν η φωτογραφία του Οσίου που έπεσε κάτω από το εικονοστάσι. Η μητέρα την ασπάστηκε, την πήρε μαζί της και δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. Ο Όσιος ήθελε να είναι πάντοτε μαζί τους. Μία φορά που ο Όσιος ήταν στη Δράμα, τρεις άνδρες από την Οικίσιανη πήγαν να τον επισκεφθούν. Του πήγαν και μερικά τρόφιμα για να τα μοιράσει στους φτωχούς. Τ' άφησαν εκεί κοντά του χωρίς να του πούν τίποτε. Θεώρησαν πως έτσι ξεπλήρωναν το χρέος τους και πως ο Όσιος ως εκ τούτου ήταν υποχρεωμένος να τα μοιράσει σε όσους είχαν ανάγκη. Άφησαν εκεί παραδίπλα τα ζώα τους και πήγαν περίπατο στην πλατεία της πόλης. Το μεσημέρι που επέστρεψαν να πάρουν τα ζώα τους, ο Όσιος τους περίμενε και τους είπε με νόημα «Γιαβρί μου, κι εγώ δεν πήγα σε καμιά φυλακή ή σε κανένα άρρωστο να τον παρηγορήσω». Τότε κατάλαβαν το λάθος τους
και ντροπιασμένοι έλεγαν μεταξύ τους: «Γιατί να πάμε περίπατο και να μην πάμε να επισκεφτούμε ήδη κανέναν φυλακισμένο ή να ανοίξουμε την πόρτα σε κανέναν άρρωστο?» Επέμενε ο Όσιος ότι η ελεημοσύνη θέλει και τον καλό τρόπο της. Μία γυναίκα από το δασωτό της Δράμας είχε πάει στο μοναστήρι του Οσίου. Εκεί συνάντησε κι άλλες γυναίκες και μία είπε: «Ο γέροντας μου ζήτησε να τον φέρω 2 φορτία αλεύρι, αλλά εμένα το δικό μου μέχρι να βγει η νέα σοδιά για 2 φούρνους δεν με έφτανε και έπαιρνα δανεικό. Από τότε όμως που έφερα τα 2 φορτία στον γέροντα, όχι μόνο μου φτάνει για όλη τη χρονιά, αλλά και με περισσεύουν και 2 φούρνοι». Ο Όσιος είχε λίγες σκότες και η γυναίκα αυτή από το δασωτό υποσχέθηκε να φέρει ένα τενεκέ καλαμπόκι. Το χωράφι της, αν και 6 στρέμματα, δεν της έδινε σχεδόν τίποτε. Δεν είχε καμιά προκοπή. Μετά την προσφορά της στον Όσιο, έδωσε πάρα πολύ καλαμπόκι. Έτσι λοιπόν, τον ελεούσαν και ελεούσε. Του έδιναν και έδινε. Χαίρονταν οι προσφέροντες, χαίρονταν και οι λαμβάνοντες. Έδιναν και είχαν πιο πλούσια ευλογία. Το δασωτό, ως λέγουν, ευλογήθηκε και βοηθήθηκε πολύ, γιατί οι κάτοικοι του αγάπησαν και ευλαβήθηκαν τον Όσιο πολύ. Γι' αυτό τον θυμούνται πάντοτε με άπειρη ευγνωμοσύνη. Μία γυναίκα από το Λιβαδερό διηγήθηκε πως τον καιρό της βουλγαρικής κατοχής υπήρχε μεγάλη πείνα και η οικογένειά της ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας της με ένα κουτσό και γέρικο μουλάρι έκανε μεταφορές ξύλων ενός ξυλέμπορα που τους έδινε για αμοιβή καλαμπόκι και έτσι ζούσαν. Μία ημέρα χτύπησε το μουλάρι και οι γονείς της ήταν απαρηγόρητοι και θλιμμένοι για το πάθημά τους. Χρήματα δεν είχαν να αγοράσουν άλλο ζώο. Πήγαν στον Όσιο γέροντα, μήπως και θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Μόλις τους είδε ο Όσιος, παρότι τους έβλεπε για πρώτη φορά, φώναξε τον πατέρα με το όνομά του. «Χαράλαμπε, τι πάθετε, γιατί έχετε τόση στενοχώρια?» «Ήρθαμε να πούμε τον πόνο μας, να μας συμβουλέψεις τι πρέπει να κάνουμε. Ό,τι ζώο πήραμε, όλα ψώφισαν. Κανένα δεν μας έμεινε. Γιατί, παιδί μου, όταν διψάς και μέσα σε ένα βουνό είναι το νερό, τι πρέπει να κάνεις για να πας να πιεις? Πρέπει να καθαρίσω το δρόμο για να φτάσω στην πηγή. Και μετά θα καθαρίσω και γύρω από την πηγή για να πιω λίγο νερό. Οι γονείς σου πέθαναν χωρίς κηδεία, χωρίς σάβανα, χωρίς τίποτε. Αυτοί περιμένουν να τους κάνεις τα καθήκοντα για να ανοίξει ο δρόμος και να προοδεύσεις. Να πάρεις από συγγενικούς τάφους χώμα, να το βάλεις σε κασελάκια και να κάνεις την εκρόσιμη ακολουθία. Και μετά να κάνεις κόλυβα στα τριήμερα, στα εννιάμερα, σε όλα τα μνημόσυνά τους». Ο πατέρας ζήτησε από τον Όσιο να κάνει σαρανταλίτρουγο για τις ψυχές τους. Συγκινημένος του είπε ο Όσιος: «Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο». Δεν είχε όμως χρήματα και προβληματιζόταν πώς θα πληρώσει για το σαρανταλίτρουγο. Ο Όσιος διάβασε τη σκέψη του και του είπε: «Πώς δεν έχεις? Για θυμίσου, μέσα στον παούλο έχεις μία λίρα». Οι γονείς την είχαν σμονημένη και τους τη θύμισε ο Όσιος και τους είπε: «Εγώ για μένα δεν θέλω χρήματα. Τον ψάλτη να πληρώσουμε που έχει οικογένεια». Τον έστειλε και σε ένα κατάστημα να αγοράσει ύφασμα και να κάνει σάβανα. Όποιος πέθαινε, πήγαιναν και τον σαβάνωναν για τις ψυχές των γονέων του. Όταν τελείωσε το σαρανταλίτρουγο, ρώτησε τον Όσιο: «Γέροντα, κουράστηκες για να το τελειώσεις?» «Όχι, παιδί μου. Μου ήταν τόσο ευχάριστο, σαν να έκανα ένα εσπερινό, γιατί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας σου έχει ένα πλούσιο τραπέζι σαν του Αβραάμ. Μα εμείς ήμασταν τόσο φτωχοί που σχεδόν ήμασταν πεινασμένοι. Πού το βρήκε ο πατέρας μου αυτό το τόσο πλούσιο τραπέζι?» «Μην το βλέπεις έτσι. Μπορεί να μην είχε να δώσει, μα η ψυχή του ήθελε πολύ να δίνει και ο Θεός το μέτρησε σαν να έδινε. Η μάνα σου είναι σαν υπηρέτρια στον πατέρα σου, γιατί ήταν αρκετά κουραστική και τον στενοχωρούσε, όλο γκρίνιαζε. Αλλά ο πατέρας σου πάντα με το χαμόγελο τη φέρονταν και με πολύ καλοσύνη. Στους συγγενείς σας είχατε και μία τυφλή που ξεχάσατε να τη γράψετε. Ήταν αγνή και πολύ αγαθή.
Εκείνη ξέχασες να γράψεις. Απορριμμένος ο πατέρας ρώτησε: «Μα εσύ που την ξέρεις?» «Όταν μνημονεύω, έρχεται και εκείνη στα κόλυβα, αλλά έρχεται σαν μουσαφύρισα. Δεν ενώνεται με τους άλλους». Τώρα ο καθένας πήγε στη θέση του και για σας άνοιξε ο δρόμος. Πράγματι, μετά από αυτό, προόδευσε και πλούτησε ο πατέρας, αφού πήρε άλογο και κάρο. Όταν για πρώτη φορά τράβηξε το κάρο, το φόρτωσε ξύλα να τα πάει στο Νόσιο για τις ανάγκες του μοναστηριού και να τον ευχαριστήσει. Ο Όσιος με τα νοερά του μάτια τον είδε που ερχόταν και είπε σε κάποιους που ήταν δίπλα του: «Πάτε να βοηθήσετε τον Μπάρμπα Χαράλαμπο που ανεβαίνει την ανηφόρα με το κάρο φορτωμένο ξύλα». Εκτός από το πλούσιο χάρισμα του Οσίου να βλέπει τα παρελθόντα ως παρόντα, τα μακρινά ως πλησίων, παρατηρούμε ότι έβρισκε τη ρίζα των παθημάτων και έδινε απελευθερωτικές και πραγματικά ελεήμονες λύσεις που είναι να θαυμάζει κανείς. Η ίδια γυναίκα με συγκίνηση διηγήθηκε στη συνέχεια πως μία φορά ο Όσιος της έδωσε ένα τόπι ύφασμα, ωραίο για φορέματα, που κάποιοι του το δώρισαν και της είπε: «Θα το πάρεις και θα το πας απέναντι στην άλλη γειτονιά, εκεί σε μία χείρα με τα 4 ορφανά». Όταν πήγε και το έδωσε, η χαρά τους ήταν απεριόριστη. Πλησίαζε το Πάσχα και η χείρα δεν είχε να ράψει από ένα φουστανάκι στα ορφανά της. Έλεγε και ξανάλεγε χαρούμενη: «Ας είναι καλά αυτός ο Άγιος άνθρωπος που δεν με ξεχνά». Όταν επέστρεψε στο μοναστήρι, ο Όσιος έκανε πως το ξέχασε. Δεν τη ρώτησε τίποτα, ενώ το πρόσωπό του ήταν γεμάτο από χαρά. Η γυναίκα αυτή χαιρόταν πολύ όταν ο Όσιος της ανέθετε να κάνει κάποια διακονία. Λυπόταν όταν έδινε σε άλλους να του ράψουν ή κάτι άλλο. Όταν την έβλεπε λυπημένη, την καταλάβαινε και αμέσως της έδινε κάτι να ράψει για να χαρεί.
Όσιος βάπτιζε πολλά παιδιά. Έλεγε, αυτοί που δεν βαπτίζουν και πάνε στον άλλο κόσμο έχουν δεμένα τα χέρια τους. Το να γίνει κάποιος ανάδοχος το είχε για σπουδαίο έργο και ως πράξη ύψης της αγαθοεργίας. Μία ημέρα ένα εξομολογούμενο τον ρώτησε, «Γιατί δεν βάφτισες κανένα μωρό? Πρέπει να μυρώσεις τα χέρια σου. Εγώ θα σε βρω». Εκεί κοντά ήταν μία οικογένεια βλάχων και τους μήνυσε ο Όσιος, «Να μας περιμένετε, θα έρθω με κάποιον άλλον». Το Αγίου Βασιλείου πήρε τον άνθρωπο και πήγαν. Εόρταζε και του μωρού ο πατέρας. Έκοψαν τη βασιλόπιτα και το νόμισμα έπεσε στον υποψήφιο νονό. Όσιος με χαρά είπε, «Να, αυτός θα είναι ο νονός του παιδιού σας». Έκανε ο ίδιος τη βάπτιση με ικανοποίηση. Άλλη γυναίκα από το Φωτολίβος διηγήθηκε με μεγάλη συγκίνηση τη μεγάλη αγάπη του Οσίου για όλους. Η γιαγιά της είχε και δύο αγόρια που τα σκότωσαν οι Βούλγαροι. Από τη στεναχώρια της τα είχε σχεδόν χαμένα και μισούσε πολύ τους Βουλγάρους που φώνευσαν τα παιδιά της. Ο ένας ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδάκι και ο άλλος ήταν 19 ετών. Μία συγγενής της την παρότρινε να επισκεφθεί τον Όσιο Γέροντα για να παρηγορηθεί πλησίον του. Μία ημέρα η γιαγιά πήγε για πρώτη φορά στο μοναστήρι. Πριν ακόμη φτάσει στην πύλη της μονής, ο Όσιος που καθόταν έξω από το κελάκι του και έγνεθε με τη ρόκα χωρίς να την έχει δει ακόμη, της φώναξε, «Μάνα τα μάμα, άφησε έξω ό,τι έχεις στην τσέπη σου και μετά έλα μέσα. Αυτούς που μισείς τόσο πολύ, γιατί κουβαλάς το θυμίαμά τους?» Η γιαγιά είχε πράγματι στην τσέπη της λίγο βουλγαρικό θυμίωμα και το άφησε έξω. Αυτά τα απλά αλλά αποκαλυπτικά λόγια ήταν αρκετά για να την κερδίσει και να της αλλάξει με την αγάπη του όλο το ψυχικό της κόσμο. Κατόρθωσε με τη θερμή προσευχή της ελίμονης καρδιάς του να της ανακουφίσει τον πόνο και από τότε η γιαγιά έγινε η πιο συχνή του επισκέπτρια. Μία παραμονή των Θεοφανίων είχε πάει στον Όσιο. Της έκανε μεγάλη εντύπωση η συμπόνια του Οσίου για τον κάθε άνθρωπο. Τον είδε που άναψε 12 κεριά. Όταν τον ρώτησε για ποιους άναψε, λυπημένα απάντησε, «Για εκείνους που δεν έχουν κανένα να τους θυμηθεί». Μία άλλη μέρα τη ζήτησε να του ράψει ένα σακάκι. Εκείνη δεν είχε ιδέα από ραπτική, έκανε όμως υπακοή. Της πήγε μία χλένη μαύρη και της είπε να τη μετατρέψει σε σακάκι. Η μεταποίηση αυτή ήταν δύσκολη και για έμπειρη ράφτρα. Έφερε και μία χειροκίνητη ραπτομηχανή που δεν γνώριζε να τη χρησιμοποιήσει. Με την ευχή του παραδόξος τα κατάφερε και έγινε ένα ωραίο σακάκι. Όταν ο Όσιος το φόρεσε, ήταν όλος χαρά και την ευχαρίστησε. «Αυτή είναι η καλύτερη πληρωμή για κάθε αγαθοεργία, να γεμίζεις από αληθινή χαρά». Η ίδια καταλήγει τη διήγησή της λέγοντας, «Τα θαυμαστά του γέροντα ήταν και είναι πάρα πολλά, αρκεί να καταλαβαίνουμε ότι είναι δώρα δικά του σε μας, που πολύ μας αγάπησε και θυσιαστικά μας διακόνησε». Μία γυναίκα από τη Σύψα διηγήθηκε πως εκείνα τα χρόνια όλοι ήταν φτωχοί. Μερικοί που είχαν πολλά παιδιά δεν ήταν μόνο φτωχοί, αλλά και πεινούσαν κιόλας. Ο Όσιος γέροντας ετοίμαζε ένα σακούλι και την φώναζε να το πάει στο τάδε σπίτι. Ήταν τότε μικρή, περίπου 12 χρονών. Όταν μεγάλωσε και παντρεύτηκε, την έστελνε και στη Δράμα, στις εργατικές κατοικίες, να βοηθήσει σε συγκεκριμένα σπίτια κάποιους που είχαν μεγάλη ανάγκη. Μία ημέρα πήγε στο σπίτι της ένας καλοντημένος κύριος που ζητιάνευε. Του έδωσε κάτι. Σκέφτηκε πως μήπως δεν έπρεπε να του δώσει τίποτα γιατί ήταν καλοντημένος και δεν θα είχε ανάγκη. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο Όσιος γέροντας, σέρνοντας τα πόδια του, πήγε στο σπίτι της και τη φώναξε να κατέβει κάτω ρωτώντας της. «Τι είχε αυτός ο άνθρωπος?» «Το ρώτησες?» «Ποιος άνθρωπος?» είπε με απορία. «Αυτός, ο καλοντημένος που ήρθε στην αυλή σου και έφυγε». «Μα πάτερ, τέτοιο κοστούμι και ο άνδρας μου γαμπρός που έγινε δεν φόρεσε, τόσο καλοντημένος ήταν». «Εκείνος ο άνθρωπος όμως, ξέρεις πόση ανάγκη είχε?»
Άραγε είχε άλλα ρούχα να φορέσει. Τα μοναδικά του ήταν. Τα ντύθηκε και βγήκε στο ζητιάνημα. «Αύριο θα σηκωθείς και θα πας στο βαθύλακο. Εγώ θα κοιτάξω τα παιδιά και εσύ θα πάρεις τη Δέσποινα, της γειτόνισσα στην κόρη που ήταν 12 χρονών, και θα πας να ζητιανέψεις». «Αχ, πάτερ, όλοι με ξέρουν, πώς θα πάω?» «Θα πας, να δοκιμάσεις πώς είναι. Όπως εσύ ντρέπεσαι, έτσι κι αυτός ντροπιασμένος ήρθε, αλλά είχε ανάγκη και ήρθε». Σηκώθηκε την άλλη μέρα, θέλοντας και μη, πήρε και το κοριτσάκι και πήγε. Δεν της ήταν δυνατόν να το αρνηθεί. Γύρισαν όλο το χωριό. Γέμισε 2 τενεκέδες πράγματα. Τους φορτώθηκε και επέστρεψε λέγοντας τον Όσιο. «Αχ, πάτερ, εγώ θα σου έδινα 3 τενεκέδες και να μην με έστελνες. Την τροπή που τράβηξα ήταν άλλο πράγμα. Να ξέρεις λοιπόν και άλλη φορά να μην μιλάς». «Μα, πάτερ, σε κανέναν δεν το είπα». «Σε κανέναν δεν το είπες, αλλά με το μυαλό σου όμως το σκέφτηκες. Αμαρτία ήταν κι αυτό. Βλέπεις κάποιον που είναι νέος και τον ζηλεύεις και αυτό αμαρτία είναι. Κολλάζεσαι. Είσαι όμορφη. Να σκεπάσεις το κεφάλι σου και να πας στην εκκλησία. Γιατί να ντύνεσαι και να δείχνεσαι και να σκανδαλίζεις και τον άλλον μέσα στην εκκλησία? Γι' αυτό πάντοτε να προσέχετε, να είστε συμμαζεμένοι». Στο χωριό 2-3 πρόσωπα τον έβριζαν και τον κακολογούσαν, παρότι μόνο καλά έκανε. Στο τέλος, με την υπομονή, την άνεξη κακία και την προσευχή του, έγιναν καλοί φίλοι, έπεσαν στα πόδια του και ζητούσαν συγχώρεση. Αυτό συνέβη επειδή τους υπέδειξε τα σφάλματά τους. Ένα μεγάλο Σάββατο πρωί, της γυναίκας αυτής πέθανε το αγοράκι μόλις 2,5 ετών από καρδιακό νόσημα. Μόλις το πληροφορήθηκε ο Όσιος, πήγε στο σπίτι της και έφερε μαζί του το σεντόνι που σκεπάζουν το Χριστό μετά την αποκαθήλωση. Το σαβάνωσε, το έβαλε σε ένα κουτί και το απόγευμα το πήρε στην αγκαλιά του, του διάβασε την νεκρόσιμη ακολουθία και το έθαψε στο κημητήρι. Η παρηγοριά που έδωσε στη μητέρα ήταν μεγάλη και αληθινή. Η ίδια διηγήθηκε πως ο Όσιος πήγε σε όλες τις κηδείες. Επισκεπτόταν τους ασθενείς για να τους δει από κοντά και να τους παρηγορήσει. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια, έλλειψη, στέρηση και πολλές ανάγκες. Όλοι φορούσαν μπαλωμένα ρούχα. Καλά δεν είχαν. Ο Όσιος είχε μπαλωμένο ράσο. Η ποδιά που φορούσε για τις δουλές και αυτή μπαλωμένη ήταν. Πάνω από το ζωστικό φορούσε πάντοτε μία μαύρη ποδιά, γιατί πότε έσκαβε στον κήπο, πότε φύτευε ένα δέντρο, πότε έγνεθε μαλλί. Σε αυτό το σημείο θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια και τις ευχές του Αγίου θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.